Να δώσουμε τον συνολικό αριθμό με τις απώλειες στην άσφαλτο της Κρήτης. 31 οι νεκροί από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Από τη μία υποδομές, το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, από την άλλη βέβαια η νοοτροπία και η οδηγική συμπεριφορά μας. Θανατηφόρα τροχεία λοιπόν δίχως τέλος, με πηγή από το ΕΣΥ πρώτα. 14 συνάνθρωποι μας στο Ηράκλειο έχουν χάσει τη ζωή τους, στα Χανιά 11, στο Ρέθυμνο 5 και στο Λασίθι 1, σύνολο 31. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Μαρία Παπαδακάκη, να δώσουμε μία συνέχεια λίγο στο φαινόμενο το συγκεκριμένο, η οποία είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και έχουμε εστιάσει κυρίως στην νοοτροπία. Στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά τη συμμετοχή της στην έξαρση και στην όξυνση του φαινομένου. Κύριε Παπαδακάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τα έχουμε πει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, το γνωρίζετε και η τιμή. Τα έχουμε πει αρκετές φορές και έχουμε εστιάσει στη συμπεριφορά της νέας γενιάς. Ξέρετε, κάθε φορά που τα λέμε το σκηνικό είναι ακόμα πιο ευάλωτο, η αλήθεια είναι, με προβληματισμό και ανησυχία. Τα πράγματα χειρότερα κάθε φορά που τα λέμε σε σχέση με την προηγούμενη. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν φύγει από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Το σχόλιο που έχω να πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικός ο αριθμός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη χρονιά. Σίγουρα συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε περάσει στο πλαίσιο της τριετούς πανδημίας, όπως την έχει βιώσει ο καθένας μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε ακόμη περισσότερες προσπάθειες από αυτές που ήδη καταβάλουμε ακούραστα, νομίζω, όλοι οι φορείς εδώ στην Κρήτη, για να μειώσουμε αυτό το δυστυχώς δυσάρεστο σχεδόν υπερδιπλασιασμό των τροχαίων συμβάντων και θανάτων που έχουμε στο νησί μας. Σίγουρα η συμπεριφορά, πολύ σωστά ξεκινήσατε βάζοντας το θέμα της συμπεριφοράς, γιατί εκεί θα πρέπει να εστιάζουμε όλοι, εκτός το ότι σίγουρα ο δρόμος, σίγουρα το όχημα θα πρέπει να μας απασχολεί και θα πρέπει να φροντίζουμε για την καλή συντήρησή του, θα πρέπει να το δικό μας δίκτυο να είναι κατάλληλο για να πολύ καλά έχει, το θέλετε να και δημοσιογραφικά. Ακριβώς, ξέρετε χρόνια στεκόμασταν σε ένα αιματοβαμμένο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και πολύ καλά κάναμε, σε ένα επαρχιακό δίκτυο απαρχαιωμένο. Αλλά ήρθε η στιγμή να εστιάσουμε και στη συμπεριφορά και στην νοοτροπία. Δεν γίνεται να τρέχεις με 160, 180, 200, οπουδήποτε, όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα. Και μετά να μιλάμε για τους βασικούς λόγους που οφείλεται η όξυνση του φαινομένου. Από εκεί ξεκινούν όλα, κυρία Παπαδακάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει αυτά τα τρία κακά του δρόμου και της οδικής ασφάλειας, οι πληγές θα έλεγα, που θα πρέπει να τις τονίζουμε διαρκώς, αυτό που λέμε ταχύτητα, αλκοόλ και απόσπαση προσοχής, θα πρέπει με να τα κινητά τηλέφωνα, με το τηλέφωνο, αυτό, εκεί, αυτό εννοείται. Πραγματικά, αν βρεθεί κάποιος στο δρόμο και παρατηρήσει τους οδηγούς γενικότερα στην πόλη μας, στο νησί μας, θα παρατηρήσει ότι σχεδόν ένα στους δύο βρίσκεται σε μια συνομιλία κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Μάλιστα, πολύ συχνά θα δούμε να κρατούν και το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, δεν έχει, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα, σαν να μην υπάρχει νόμος, σαν να μην υπάρχει κώδικας, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Αδιάφορα, εντελώς αδιάφοροι οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, για το αν θα συναντήσουν κάποιο όργανο του νόμου και της δημόσιας τάξης, αν θα υποπέσουν στην αντίληψη κάποιου αστυνομικού, αν δηλαδή πραγματικά μια διακινδύνευση ακραία, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο τρομακτικό στα δικά μου μάτια, ότι δεν φοβόμαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να απασχολήσει αυτό και την αστυνομία και την τροχαία,
αλλά και τον κάθε ένα από εμάς, και προπάντων εμένα με απασχολεί προσωπικά ως δάσκαλο, ως εκπαιδευτικό, ως γονιό παιδιών, που θα πρέπει πραγματικά να έχω, να μεταφέρω αυτή την, να προσπαθήσω μόνη μου με όλες τις δυνάμεις μου να ευαισθητοποιήσω τα παιδιά, τους φοιτητές μας, τους μαθητές, τα σχολεία, με κάθε τρόπο, ώστε αυτή η έλλειψη φόβου, η έλλειψη σεβασμού προς τα όργανα, προς τον νόμο, προς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα πρέπει να την αλλάξουμε σιγά σιγά, γιατί θα συνεχίσουμε να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές και ζωές νέων παιδιών, δυστυχώς. Ξέρετε κάτι, όταν ένας γονέας έχει τη συνήθεια, όχι μόνο στην ενδοχώρα, μην στιγματίσουμε την ενδοχώρα, ακόμα και σε αστικά κέντρα, να βάζει στο τιμόνι, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, δεκάχρονα και δωδεκάχρονα, τα οποία μαθαίνουν λάθος την συμπεριφορά που πρέπει να έχουν. Έχουν μια λανθασμένη νοοτροπία από την εφηβεία τους και πιο πριν, από το δημοτικό, νοοτροπία σε σχέση με το αυτοκίνητο και το δρόμο. Τότε νομίζω δεν θα υπάρξουν καλύτερες ημέρες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να βάλω εδώ επίσης μία παράμετρο πολύ σημαντική. Πολλές φορές αισθανόμαστε υπερηφάνεια, αισθανόμαστε χαρά να βλέπουμε τα παιδιά μας να καταφέρνουν πράγματα από πολύ μικρή ηλικία, και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ούτε στο ελάχιστο τον κίνδυνο που κρύβει μία τέτοια ενέργεια. Είναι όμορφο να καταφέρουν πράγματα στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Είναι όμορφο και πρέπει. Εκεί, όχι στο τιμόνι. Όμως, κύριε Παναγιώτη, να πω κάτι άλλες που είναι πολύ σημαντικό. Πίσω από αυτό το παιδί που νιώθει πολύ δυνατό και που υπερεκτιμά τις δυνάμεις του, και καμιά φορά πίσω από το παιδί νταΐ που κρύβει η δική μας η κουλτούρα, κρύβεται ένας αδύναμος εαυτός, ένας αδύναμος άνθρωπος, που μερικές φορές πρέπει να το δούμε και ως γονείς αυτό. Είναι ένα παιδί που είναι ανασφαλές. Άρα, όταν βλέπουμε το παιδί που επιδεικνύει τις ικανότητες του, κρύβει μια ανασφάλεια και αδυναμίες. Να κρύβει μια ανασφάλεια, και αυτό να το κρατήσουμε εμείς όλοι, και εγώ και όλοι μας που είμαστε γονείς, το ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται τον εαυτό τους και να τον αγαπάνε. Πολλά παιδιά έρχονται στο εργαστήριό μας και όταν τα ρωτάμε ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος, ποιοι είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή σου, τα πρόσωπα που βάζεις πρώτα σε προτεραιότητα, κανένα παιδί δεν βάζει τον εαυτό του ποτέ. Γιατί έχει μάθει πραγματικά να βάζει τους άλλους σε προτεραιότητα, τον εαυτό του δεν του σέβεται. Και άμα δεν σέβεται, δεν αγαπάει κάποιος τον εαυτό του, πώς περιμένουμε να αγαπάει τον συνάνθρωπό του στον δρόμο. Κυρία Παπαδακαγή, ολοκληρώστε. Άρα ας προσπαθήσουμε, νομίζω, να βελτιώσουμε αυτό. Ακριβώς. Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ενισχύσουν τον εαυτό τους, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να τον προστατεύσουν πρώτα αυτόν και μετά να μπουν σε ένα δρόμο ως οδηγοί μελλοντικά, που θα μάθουν να σέβονται και τους άλλους. Έτσι ήθελα να κλείσουμε, δηλαδή με μία προτροπή στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, δημοτικού, γυμνασίου, ευάλωτες ηλικίες που επηρεάζονται εύκολα, έρχεται και η εφηβεία. Το να ανέβει σε μία μηχανή και να οδηγήσεις, ίσως για τους περισσότερους νέους αυτές οι ηλικίες είναι το ιδανικό σενάριο, αυτό το όνειρο που έχουν στο μυαλό τους. Να αποδείξουν δηλαδή ότι αξίζω, τι μεγάλωσα. Εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο. Οπότε η προτροπή σας, αυτούς τους γονείς, ποια είναι, κυρία Παπαδακάκη, ένα ηχηρό μήνυμα και έτσι να κλείσουμε. Με απλά λόγια. Να μην χρειάζεται τα παιδιά μας να αποδείξουν τίποτα σε μας. Να είμαστε ανοιχτοί απέναντί τους, να τα θαυμάζουμε, αλλά να τους βάζουμε και τα όρια που χρειάζονται. Γιατί ένα ασφαλές, ένα παιδί που αγαπάει τον εαυτό του, είναι ένα παιδί που έχει όρια. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά τα όρια είναι ελεύθερο να λειτουργεί και να μεγαλώνει. Αγαπήστε τα ποδήλατα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Να αγαπήσουν τα ποδήλατα, ακριβώς. Να αγαπήσουν τους κανόνες στη ζωή τους, να αγαπήσουν τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Προπάντων, να οι γονείς, εμείς όλοι, να αποτελέσουμε υγιή πρότυπα για τα παιδιά μας από την. Και από την άλλη, μάλιστα, να τους βάλουμε τους κανόνες και τα όρια, σωστά, που χρειάζονται για να μάθουν στη ζωή τους να έχουν όρια. Αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Παπαδακάκη. Τα είπατε πολύ απλά και κατανοητά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,